Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα, κυρίες και κύριοι, συνέβη το μεσημέρι στο εργοτάξιο κατασκευής του αποτρεπτικού φράχτη στο ύψος του πόρου των Φερών. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της ιστοσελίδας Ράδιο Εύρος, μπετονιέρα που εκτελούσε εργασίες στο εργοτάξιο ανετράπη από το ανάχωμα στο οποίο κινείται, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά έναν εργαζόμενο. Στο σημείο είχαν εσπεύσει εκείνη την ώρα το ΕΚΑΒ αλλά και δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον 50χρονο εργαζόμενο. Τώρα θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο συγκεκριμένο θέμα. Μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής συγκεκριμένα βρίσκεται ο κύριος Αναστάσιος Γεωργιάδης, πρόεδρος της Ένωσης Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Αλεξανδρούπολης και Περιφέρειας. Καλησπέρα σας, κύριε Γεωργιάδη. Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε απόψε κοντά μας. Τι γνωρίζετε για το ατύχημα, καταρχάς πώς είναι ο άνθρωπος αυτή την ώρα? Καταρχάς να ευχηθώ με γρήγορη ανάρρωση και καλή δύναμη στο συνάδελφο. Και να πούμε ότι από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα από συναδέλφους και από την προσπάθεια που κάνουμε να κοινωνήσουμε μαζί του, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό, ξέρουμε ότι είναι καλά. Και ίσως έχει σπάσει κάποια πλευρά, χωρίς να είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά γενικά σε καλή κατάσταση, δεδομένων των συνθηκών που έγινε το ατύχημα. Ναι. Ήταν τυχερός πάντως σε κάθε περίπτωση, γιατί από την περιγραφή, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, φαίνεται κάτι πάρα πολύ σοβαρό για το αποτέλεσμα που είχαμε. Ναι, τελικά. Ναι. Έτσι κατάλαβα και εγώ από τις πληροφορίες που είχα. Ναι. Ήταν αρκετά επικίνδυνο αυτό. Θα μπορούσε να ήταν κάλλιστα υπό άλλες συνθήκες και ίσως κάνουμε θανατηφόρο ατύχημα, γιατί μην ξεχνάτε ότι μόνο το τελευταίο χρόνο στην περιοχή μας είχαμε δύο θανατηφόρα ατυχήματα στο ροτάξιο κάθε του άξονα της Βουλγαρίας, Ξάνθης ας πούμε, και τραυματισμό. Και μόνο το τελευταίο μήνα στην Πανελλαδικά είχαμε 7 θανατηφόρα ατυχήματα και πολλούς τραυματισμούς. Είναι δηλαδή ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι μεμονωμένο όπως πολλές φορές επικαλούνται τα διάφορα εργοτάξια και οι διάφοροι ας πούμε κατασκευαστικές εταιρείες. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι πολύ συχνό στην Ελλάδα, με αφήνοντας οικογένειες ορφανές, είναι αποτέλεσμα μάλλον από την εντατική εργασία, λόγω της εντατικής εργασίας. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν 60 με 65 ώρες την εβδομάδα, μια πολύ κούραση. Υπερεργασία συνθήκες στο έπακρο. Παρακαλώ. Υπερεργασία στο έπακρο, λέω, κύριε Γεωργιάδη. Βεβαίως. Με πολύ ισχυρές συνθήκες, όπως καταλαβαίνετε, και στο ποτάμι μιλάμε για μια πολύ ευαίσθητη περιοχή με παγετούς, με πλημμύρες και όλα αυτά. Δεν είναι η κακιά η ώρα, όπως πολλές φορές ακούτε να λένε. Είναι οι συνθήκες που, όπως και σήμερα ανακοίνωσε, θα είναι ακόμα πιο δύσκολες με περισσότερες ώρες εργασίας. Και με βαρέλες που μπορεί να φεύγουν και 9 η ώρα το βράδυ και ξημερώματα την άλλη μέρα για να μπορούν να πιάσουν ας πούμε τους στόχους του έργου, χωρίς να υπολογίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων. Δεν λέω ότι έγινε αυτό ακριβώς εκεί, αλλά γίνεται συνέχεια αυτά εδώ. Και δεν έχουμε Καλώς κάνετε ελεκτικών, ακριβώς, όπως το ΣΕΤΕ. Καλώς κάνετε και το επισημαίνετε, διότι κάθε φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο απευκταίο γεγονός, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, στην προκειμένη περίπτωση ήταν καλή η έκβαση. Ωστόσο, όπως αναφέρετε, έχουμε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι τελικώς στάθηκαν άτυχοι. Αλλά η κακιά, η τύχη και η ατυχία δεν υφίστανται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και καλώς κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί ανοίγει κάθε φορά με κάθε τέτοιο περιστατικό αυτή η συζήτηση εκ νέου. Και αξίζει να τοποθετείτε στο όποιο τραπέζι συζητήσεων, για να βλέπουμε πώς τελικώς έτσι διαχειρίζονται κάποιοι τα δικαιώματα ανθρώπων που βρίσκονται στο επίκεντρο. Δυστυχώς είμαστε σε πολύ κακό επίπεδο. Είναι υποστελεχωμένες υπηρεσίες οι ελεκτικοί οργανισμοί. Όπως σας είπα και προηγουμένως, το ρίχνουν συνέχεια, όπως είπατε και επισημάνετε και στις κακιά ώρα, ενώ δεν είναι στα πράγματα. Εμείς να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι είχαμε προγραμματισμένη επίσκεψη την Παρασκευή στο εργοτάξιο για να μιλήσουμε στους εργαζομένους με κύριο θέμα την υγεία. Δυστυχώς οι εξελίξεις μας προλάβανε. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε ακόμα πιο εντατική και πιο ουσιαστική συζήτηση πάνω στο θέμα και θα μιλήσουμε και πέρα με τον κόσμο, αλλά και με την εργοδοσία. Και για άλλα θέματα που προκύπτουν, τα οποία όπως είπαμε σε αυτή τη συζήτηση, δηλαδή είναι
Μπορεί να μην φαίνονται ως πρώτα αίτια, αλλά είναι τα αίτια, όπως είναι η περιεργασία και άλλα ζητήματα τα οποία απασχολούν τους εργαζομένους. Και όλα αυτά συνυπολογίζονται στην απόδοση και στην υγεία των ανθρώπων αυτών. Δεν μιλούμε τώρα για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά θέλω να θέσω και μια άλλη παράμετρο στο ζήτημα. Εσείς πολλές φορές τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς. Είναι πολλοί οι συνάδελφοί σας οι οποίοι εργάζονται και ανασφάλιστοι ίσως σε κάποιες περιπτώσεις. Και ναι. Ίσως και αυτό θα έπρεπε να είναι ένα θέμα που φαντάζομαι σας απασχολεί ιδιαίτερα. Μας έχει απασχολήσει και μας απασχολεί συνεχώς. Σε μεγάλα έργα μπορεί αυτό το φαινόμενο να μην είναι σε τέτοιο βαθμό έντονο, αλλά υπάρχει το φαινόμενο έντονο της, δηλαδή κολλάμε, κάνουμε, δουλεύουμε 8-10 ώρες, κολλάμε 4-6 ένσημα, 6 ώρα ένσημα, δηλαδή δεν είναι σωστή, δεν βάζουμε τα σωστά ένσημα στον εργαζόμενο. Δηλώνουμε ότι θα δουλεύει 8 ώρο, δουλεύει 10 ώρο ασταμάτητο και Σάββατα, δηλαδή μιλάμε για υπερεργασίες, υπερορίες, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται και στα ένσημα, αλλά ούτε και στην νομοθεσία. Ναι. Μακάρι να έχουμε την καλύτερη δυνατή έκβαση, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία του ανθρώπου που υπέστη το συγκεκριμένο ατύχημα σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργιάδη, και αυτά τα αιτήματα κάποια στιγμή να ικανοποιηθούν επιτέλους. Θα ικανοποιηθούν όταν οι εργαζόμενοι πάνε τις τύχες στα χέρια τους και σταματήσουν να γίνονται έρμεα των ρέξεων των μεγαλοεργολάβων. Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά.